Οι προκλήσει και οι ευκαιρίε που δημιουργεί η ΚΑΠ μετά το 2020, που διοργάνωσε και στην Κρήτη η ΓΕΑ Επιχειρήν, με πλήθο κόσμου να συμμετέχει στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πολύ κέντρο τη Ιτία. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που η παραγωγή Μπορούν να έχουν λόγο στο κομμάτι τη διαμόρφωση, γιατί πλέον η κοινή ελληνική πολιτική, πέρα από τι βασικέ κατευθυντήριε οδηγίε των Βρυξελών, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει και με την εθνική προσέγγιση, ενό μεγάλου μέρου των θεμάτων που την αφορούν. Όταν σήμερα έχουμε μια οικονομική κρίση, όταν έχουμε μια κλιματική αλλαγή όταν έχουμε μείωση των αγροτικών εισοδημάτων, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να προωθούμε και να οθούμε αυτή τη διαδικασία τη ενημέρωση στον αγρότη και μάλιστα από επίσημου γνώστε του αντικειμένου. Στόχο τη ΓΕΕ επιχειρήνει να η συμβολή στην ενημέρωση των παραγωγών και το άνοιγμα ενό ψύχρεμου και τεκμηριωμένου διαλόγου που θα οδηγήσει στη σύνταξη ενό εθνικού στρατηγικού σχεδίου με ρεαλισμό και φιλοδοξία για την πορεία του αγροτικού τομέα τη χώρα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από του παραγωγού. Μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν ότι ακόμα η συζήτηση είναι πρώιμη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να οριστικοποιηθούν, όμως το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Οι παραγωγοί θέλουν να ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί οι επιδοτήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι του εισοδηματός τους. Καλή ενημέρωση θα έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα, Α, διότι... Οι εποχέ αλλάζουν και πρέπει να αλλάξουμε και εμεί. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απόψει και να λύσουν απορίε στον ουσιαστικό διάλογο που ακολούθησε, με τι προτάσει να καταγράφονται για να συνδράμουν στη διαμόρφωση των εθνικών προτεραιοτήτων τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τέτοιου είδου συζητήσει είναι απαραίτητε να γίνονται και επιβάλλεται να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή. Διότι ένα σωστό αγρότη θα πρέπει να είναι ένα σωστά ενημερωμένο αγρότη που να ξέρει πώ και τι θα πρέπει να κάνει για να είναι ενεργός για την επόμενη δεκαετία. Για να μην του έρθει κάτι ξαφνικό χωρίς να προλαβαίνει να αντιδράσει. Για επιχειρήν είναι μια εταιρεία η οποία έχει συνεταιριστικό πρόσημο 100%. 100% έχει περισσότερους από 40 συνεταιρισμούς ως μετόχους της εταιρείας. Μέρος αυτού που κάνουμε να ενημερώνουμε τους παραγωγούς, να ακούγονται οι γνώμες των παραγωγών και των συνεταιρισμών.